Μόλις ολοκληρώθηκε το τοπικό ντέρμπι της Ηλιούπολης ανάμεσα στο Φωστήρα και στη Διάνα, με την τυπικά φιλοξενούμενη Διάνα να επικρατεί με 2-0. Έχουμε κοντά μας τους δύο προπονητές. Από τα αριστερά μου είναι ο Γιάννης Μητρούσης, ο προπονητής του Φωστήρα, και από τα δεξιά μου ο προπονητής της Διάνας, ο Γιώργος Τσαμόπουλος. Ας ξεκινήσουμε από τον τυπικά φιλοξενούμενο, τον κύριο Τσαμόπουλο, και να μας πει τελικά που κρίθηκε το μάτς και η ομάδα του κέρδισε. Καταρχάς θέλω να δώσω συγχαρητήρια στον συνάδελφό μου για την προσπάθεια που κάνει, γιατί είναι μια σημαντική προσπάθεια. Με αρκετές δυσκολίες, με αρκετά υψηλό βαθμό δυσκολίας, και του αξίζουν πολλά συγχαρητήρια για αυτό που προσπαθεί να παίξει η ομάδα. Αυτό έχει σχέση λοιπόν και με την απάντηση. Το παιχνίδι κρίθηκε στην ποιότητα, νομίζω, των δικών μας παιχτών, στην ατομική ποιότητα, στη διαφορά που υπήρχε, και με κάποιες προσωπικές ενέργειες κάνανε και τη διαφορά στο παιχνίδι. Νομίζω ότι για άλλη μια φορά κερδίσαμε, αλλά δεν πείσαμε, που λέμε. Είναι κάτι που μας απασχολεί. Έχουμε δικαιολογίες σε αυτό, τις οποίες ξέρω, έχουμε συζητήσει με τα παιδιά. Και νομίζω ότι είναι και μια εβδομάδα μετά από τρεις εβδομάδες λόγω και των παιχνιών του Κυπρίου που θα μπορούμε να δουλέψουμε μαζί και καλά, ώστε να μπορούμε να βελτιώσουμε κάποια πράγματα. Αυτό όσο αφορά την Γιάννα, μένω ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα για μια ακόμη φορά, από την προσπάθεια, αλλά νομίζω πρέπει να εμφανίζουμε πολύ καλύτερα πράγματα στο μας. Να ζήσουμε τώρα και ένα σχόλιο από τον Γιάννη Μητρούση. Να συγχαρώ και εγώ από την αγιά μου τον κύριο Τσαμόπουλο για την νίκη. Σαν αποτέλεσμα νομίζω ότι ήταν δίκαιο. Η Γιάννα τις λίγες ευκαιρίες που έκανε τις αξιοποίησε. Εμείς δυστυχώς στο επιθετικό κομμάτι δεν καταφέραμε να απειλήσουμε όσο θα θέλαμε. Το ζητούμενο για μας μετά από μια πολύ καλή εμφάνιση με τους Τράχωνες ήταν το να βγάλουμε αντίδραση. Πιστεύω ότι σήμερα το κάναμε. Βγάλαμε αρκετά πράγματα από αυτά που θέλουμε, κυρίως στο αμυντικό κομμάτι. Πιστεύω ότι καταφέραμε σε μεγάλο βαθμό, σε μεγάλο σημείο του παιχνιδιού, να μπλοκάρουμε την ανάπτυξη της Διάνας, αλλά όπως είπε και ο Κώστας, σε κάποιες στιγμές ατομικής ποιότητας των παιχτών της Διάνας δεχθήκαμε 2 γκολ με αποτέλεσμα την ήττα. Εμείς κρατάμε το ότι δείξαμε σημάδια ζωής, θέλουμε να πατήσουμε πάνω σε αυτήν την αντίδραση στα επόμενα παιχνίδια, να κυνηγήσουμε τους βαθμούς που πρέπει να πάρουμε προκειμένου να δείξουμε ότι μπορούμε να σταθούμε στην κατηγορία. Θέλουμε να συνδυάσουμε τα αποτελέσματα και με τις καλύτερες εμφανίσεις. Υπήρχαν στιγμές μέσα σε αυτές τις 4 αγωνιστικές που είμαστε καλοί, έτσι δεν είναι ότι είμαι από την ομάδα τόσο προβληματισμένος ώστε να με απασχολεί τόσο πολύ. Απλώς όμως υπάρχουν σημεία του αγώνα που είναι νεκρά για μας ή πράγματα που κάνουμε στην προπόνηση και δεν έχουμε εμπιστοσύνη να τα κάνουμε στο παιχνίδι. Αυτό είναι κάτι που μας απασχολεί, που θα το συζητήσουμε με τα παιδιά, θα έχουμε συζητήσει και νομίζω αυτή η εβδομάδα θα είναι καθοριστική στο να το διορθώσουμε. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι έχουμε αξιοποιήσει στο έπακρο το αντίθετο από το πρόγραμμα του συναδέλφου. Είχε ένα δύσκολο πρόγραμμα. Εμείς είχαμε ένα πρόγραμμα σχετικά πιο εύκολο, πάντα θεωρητικά αυτό, το οποίο αξιοποιήσαμε στο έπακρο. Θα έρθουν και πολύ πιο δύσκολα παιχνίδια, τα οποία πρέπει να βρούμε τον τρόπο να είμαστε ανταγωνιστικοί και αν μπορούμε να το συνδυάσουμε και με καλό ποδόσφαιρο, θα είναι ακόμα καλύτερο. Κόουτς, θεωρείς ότι κάπως εφησυχάστηκε η ομάδα το γεγονός ότι προηγήθηκε νωρίς στο μάτς? Αυτό είναι κάτι που πάντα το σκέπτομαι. Απλώς η νοοτροπία που μας διακατέχει, γιατί δεν απέχει πολύ από την πραγματικότητα αυτό, και επειδή έχει ξανασυμβεί, σύμπτωση που επαναλαμβάνεται δεν είναι σύμπτωση. Άρα είναι κάτι που με απασχολεί και έχετε δίκιο που δεν το πείτε. Και μια τελευταία ερώτηση, Κόουτς. Την Τετάρτη παίξατε με το Ρουφ, Σάββατο τώρα εδώ με το Φωστήρα, που πάντα είναι ένα τοπικό ντέρμπι. Πόσο εύκολο είναι τώρα να διαχειριστείς αυτή την κατάσταση? Δεν είναι ποτέ εύκολο μέσα σε τρεις μέρες για τις τέχνες να παίζουν έτσι. Πολύ σωστά. Και ειδικά ενώ έχει προσεγγίσει και δύσκολο μας, γιατί το Ρουφ θεωρητικά γι' αυτό είναι από τις ομάδες που θα διεκδικήσουν πρωτάθλημα. Γενικά έχουμε παίξει άσχετα με την δυναμικότητα του αντιπάλου σε 14 μέρες 5 παιχνίδια και αυτό ήταν κάτι δύσκολο για μας, το ξέραμε. Δεν είχαμε δυνατότητα για μεγάλο rotation από τη στιγμή που μας ενδιαφέρει το παιχνίδι του Στυπέλου. Αλλά είναι κάτι που είναι ένας λόγος και αυτός που δεν μπορούμε να βρούμε ρυθμό και απόδοση όπως θέλουμε. Είμαστε δηλαδή αρκετά κουρασμένοι και με διαφορετικές τακτικές σε κάθε παιχνίδι, με διαφορετική δυναμικότητα αντίπαλοι που μας έχουν πηγήσει. Λίγο και αυτή είναι μια αιτία σε μια εικόνα που δεν θέλουμε. Να πάμε και στο Γιάννη μία-δύο ερωτήσεις. Γιάννη, σε προβληματίζει το γεγονός ότι δεν βγάλατε φάσεις και γενικά δείχνεται νομίζω μια δυσκολία σε αυτό το κομμάτι? Σίγουρα, σίγουρα. Εντάξει, μιλάνε και τα αποτελέσματα. Έχουμε ένα γκολ σε 4 παιχνίδια.
Σίγουρα στον επιθετικό τομέα θέλουμε πάρα πολύ δουλειά. Βέβαια, ένα μικρό, όχι άλοθη. Ένα είναι γεγονό ότι σήμερα είχαμε και αρκετές απουσίες να αντιμετωπίσουμε και παιδιών οι οποίοι παίζουν μεσοεπιθετικά. Δεν σταματάμε. Εγώ θα πω κάτι που και ο κόουτς, υπάρχουν πράγματα τα οποία κάνουμε στην προπόνηση και πολλές φορές ας πούμε ότι φοβόμαστε να τα κάνουμε στο παιχνίδι. Σήμερα πολύ, κάναμε ακόμη μεγαλύτερη προσπάθεια σε αυτό το κομμάτι. Είμαι πολύ ευχαριστημένος από το που προσεγγίσαν τα παιδιά του μάτς. Μας λείπουν κανένα δύο στοιχεία. Κοιτάμε να τα διορθώσουμε μέσα από τις προπονήσεις. Πιθανό να κάνουμε και μια-δύο προσθήκες που να μας βοηθήσουν. Σίγουρα είναι κάτι το οποίο μας προβληματίζει. Τελικά ήταν το πιο κρίσιμο σημείο του μάτς το πέναλτι. Εντάξει, νομίζω είναι λίγο άδικο και για το μπέχτη δικό μας. Το οποίο ένα πέναλτι στο 15 λεπτό περίπου, αν δεν κάνω λάθος, κάπου εκεί ήταν. 10 δεν θυμάμαι. Σίγουρα είναι καθοριστικό, σίγουρα παίζει ρόλο, αλλά έχει άλλο 80 λεπτά και δεν μπορούμε να μείνουμε σε κάτι το οποίο είναι στο 10 λεπτό. Πρέπει να φροντίσουμε να βρίσκουμε τρόπο να αντιμετωπίσουμε όλες τις καταστάσεις. Σίγουρα ήταν κωδικό, μια ομάδα προηγήθηκε σε ένα σημείο που μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν είχαν γίνει φάσεις. Δεν φαίνονταν να κινδυνεύουμε σε εκείνο το σημείο, αλλά με έναν άλλο 80 λεπτά παιχνιδιού να αντιδράσουν. Σίγουρα ήταν σημαντικό, αλλά δεν νομίζω ότι ήταν καθοριστικό. Κόουτς, κλείνοντας, είναι μια δύσκολη χρονιά αυτή για το Κωστήρα. Σίγουρα είναι μια μεταβατική χρονιά έτσι. Για εμάς. Άρα, τι να περιμένουμε στη συνέχεια? Σε αυτό που μπορούμε να προσκεφθούμε, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε εγώ και οι παίκτες είναι να δουλέψουμε. Να δουλέψουμε και θα φροντίσουμε να κρατήσουμε το Κωστήρα εκεί που τον βρήκαμε. Μαζί με νέα παιδιά, δίνουμε την ευκαιρία σε νέα παιδιά να παίξουν στην κατηγορία που δεν έχουν τις ανάλογες εμπειρίες. Μαζί με κάποια παλιότερα παιδιά που μείναν να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια, θα συνεχίσουμε τη δουλειά και θέλουμε να πιστεύουμε ότι παιχνίδι με παιχνίδι θα είμαστε καλύτεροι. Εγώ επιμένω, κρατάω σήμερα την αντίδραση που βγάλαν τα παιδιά απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα και καλοδουλεμένη ομάδα. Γιατί είχαμε παρακολουθήσει τη Διάνα, το ψάχνει αρκετά το παιχνίδι. Και θεωρώ πολύ σημαντικό το πώς αντιδράσαμε μετά από μια πολύ κακή εμφάνιση στους τράπεζες. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι άλλο εκτός από ότι θα δουλέψουμε για να φτάσουμε εκεί που πρέπει. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εμείς.